Όπως σε όλη την Κύπρο. Όπως το Πεσάκι μου, δεν είναι μια εκδήλωση απλά. Είναι και Ολυμπιακή, εγώ το ένιωσα. Τα ξέρεις, ξεχωρίζω κάποια. Όχι, φαίνονται άνθρωποι. Φαίνονται, αγαπάνε την ομάδα μας και συνεχίζουν μεγάλο αγώνα. Μόνο αυτό έχω να σου πω. Γιατί έχουν απέναντί τους Παναθηναϊκό, πάω κάτι μικρού. Ξέρεις. Από ένα λίγα άτομα εκεί. Τους είδαμε και εκεί που ναι. Ναι. Και τους άλλους αντιπάλους, όποιοι είναι οι άλλοι. Οι τοπικές ομάδες. Ναι. Και όλους τους Τούρκους. Και όλους τους Τούρκους. Να γενικώς. Πούμε, Τάκη, και αυτό που μου λέγεις και εσύ, να το πούμε και στα παιδιά, μετά από ΕΛ δικαιώμαστε 1000 εισιτήρια. Κάποιοι που κλείνουν αεροπορικές για Κύπρο, μην έρχονται μετά και λένε δεν υπάρχουν εισιτήρια, έχω κλείσει αεροπλάνο. Σας το λέμε από τώρα, υπάρχει μεγάλο θέμα εκεί. Καταρχήν είναι 5 σύνδεσμοι εκεί της Κύπρου που έχουν προτεραιότητα. Και μετά έχουν προτεραιότητα εδώ, έτσι όπως τα ξέρετε. Είναι λίγα τα εισιτήρια. Να πάμε βέβαια αυτής της εκδρομής, όχι, αυτό το λέμε ενημερωτικά. Αυτής της εκδρομής βέβαια προηγείται άλλη εκδρομή στην Ελβετία με τη Young Boys. Θα γίνει, επειδή ρωτάτε πολύ και στέλνετε και μηνύματα, θα γίνει οδική εκπομπή, εκπομπή λέω, εκδρομή. ναι, δεν μπορούμε να κάνουμε καμιά εκπομπούλα. Σ' αεροπλάνο. Ποιο αεροπλάνο, δική είπαμε. Σ' αεροπλάνο. Με ντρόν. Οδική ρε Άκη, τώρα εντάξει υπάρχει οδική αερο... Ναι, έτσι... πάμε, θα να πάμε με αεροπλάνο, ξέρω εγώ. Ρωτάει ο κόσμος τώρα. Ναι, ρε, τι αεροπλάνο, δεν υπάρχει κόπιτσα. Το ξέρω. Τι αεροπλάνο. Γι' αυτό θα είμαστε εδώ. Εκεί θα εντάξει είμαστε. Με το πουλμανάκι μια χαρά θα φτάσω. Ναι. Βέβαια. Τι εγώ θα μείνω εδώ. Αφού το έρθεις αεροπλάνα. Εντάξει. Μ' άρεσα που πήγα Κύπρο με αεροπλάνα. Πού να πάμε λεωφορείο. Δεν πάει στην Κύπρο. Α, δεν πάει. Χόβερ κάστ. Με το ξαναλέμε.